Για δυνατός. Ζωντανό. Ναι, ναι, μαζί γιατί με τον. Θα πάλι σήμερα εδώ στο Σκλαβενίτη και σε λίγο θα πάω και σε ένα Βασιλόπουλο. Και θα πάμε και μόνο μέσα και σε άλλα σούπερ μάρκετ, εννοείται κανονικά σε όλες τις αλυσίδες. Αλλά γιατί επιλέξαμε σήμερα αυτές τις δύο. Γιατί αυτές οι δύο, χθες το βράδυ στο Νίκη και τον Αναλωτή, παρουσίασαν μία σειρά επιπλέον προϊόντων και με χαμηλότερες τιμές. Άρα λοιπόν, στη μεγάλη κουβέντα, εάν ο ανταγωνισμός λειτουργεί και αν το καλάθι λειτουργεί, η ίδια η πραγματικότητα και η αγορά δείχνει το δρόμο μέσα σε μόλις 48 ώρες. Όπου από τις τιμές που είχαμε την Τετάρτη, σήμερα ημέρα Παρασκευή, έχουμε σε πολλά προϊόντα, σε περίπου 15 προϊόντα αυτής της αλυσίδας και σε άλλα τόσα της άλλης αλυσίδας, χαμηλότερες τιμές. Επίσης από την Τετάρτη, δηλαδή σε δύο μέρες χαμηλότερες. Από όσο δε έχω μάθει από όλες τις αλυσίδες με τις οποίες μιλάω, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ πλέον τακτά χρονικά διαστήματα, στην κουβέντα αν ο κόσμος έχει στηρίξει, έχει καταλάβει τι είναι το καλάθι, που είναι λογικό τις πρώτες μέρες να μην έχει καταλάβει, πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις αλυσίδες, και είμαι ευτυχής γι' αυτό, το καλάθι πάει πάρα πολύ καλά. Να το πω λίγο λαϊκά, έχει ξεπουλήσει. Δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τα ράφια από τα προϊόντα του καλαθιού, που πάει να πει ότι ο κόσμος, παρά το ότι κάποιοι θα ασκήσουν κριτική, θα πούν τον καπαμά τους, το αγοράζει. Διότι ωραία να λέμε κανένα αστείο, κύριε Κουτσούμπα, και τον καπαμά, γιατί τον είδα χθες εκεί στο Παπαδάκι μου, έκανε μια ωραία αναφορά, τον σεβαστό κύριο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΟΕ, αλλά να ξέρει ότι η Σοβιετική Ένωση του αρέσει τα ράφια ήταν άδεια. Εδώ τα ράφια είναι γεμάτα. Λοιπόν, άρα, το καλάθι προχωράει και πάει καλά. Ο κόμος το στηρίζει και το αγοράζει μαζικά και προσέξτε, οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει κυρίως τον καταναλωτή. Κύριε Μπουγέ, σε ποια προϊόντα είδαμε τις μεγαλύτερες μειώσεις μέχρι στιγμής? Και γιατί μειώσεις μιλάμε? Θα σας πω ακριβώς τις μειώσεις μία-μία, γιατί τις έχω στο κινητό μου, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει. Ούτως ή άλλως έχουν αναρτηθεί στον νη καταναλωτή οι νέες τιμές. Άρα μπορείτε να τις δείτε. Οπότε κάνετε τη σύγκριση. Λέω μερικά παραδείγματα, έτσι. Εδώ στο Σκλαβενίτη που είμαστε, ο λαιμός χοιρινός Ολλανδίας. Από 5,95 5,55. Τα κοτόπουλα νοπά, αγροζώοι. Ελληνικά σκευασμένα από 3,75 2,95. Τα κοτόπουλα ελληνικά ολόκληρο νοπά χύμα από 3,75 2,95. Το 95 είναι νέα τιμή, χαμηλότερα, από 3,75 2,95. Και το ηλιέλαιο από 3,15 2,95. Και το καθένα είναι πολλά, τα μην λέτε τώρα ένα τα προϊόντα. Σε δύο μέρες αυτά. Σε δύο μέρες, ναι, από Τετάρτη σε Παρασκευή. Έγινε όμως και μια συνάντηση με τους κρυοπόλες, η οποία ωστόσο δεν κατέληξε κάπου. Δηλαδή, ζητήσατε να υπάρξει μια στάνταρ τιμή, εκείνοι δεν το δέχτηκαν και απάντησαν με κάποια έκπτωση μια φορά την εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση θα δούμε νέα συνάντηση. Είναι άλλο πράγμα το αν θα εντάξουμε και άλλους κλάδους στο καλάθι. Ναι. Και άλλο πράγμα, οι πρωτοβουλίες μπορούν να πάρουν διάφοροι κλάδοι μόνοι τους. Εγώ μιλάω με όλους τους κλάδους. Κάθε μέρα αυτή τη δουλειά κάνω. Αλλά λοιπόν, δεν έχω σταματήσει καθόλου. Αλλά προσέξτε. Πρώτα θα αφήνουμε το καλάθι να λειτουργήσει ένα-δύο εβδομάδες, να δούμε πώς πάει στα σούπερ μάρκετ. Και μετά θα πάρουμε αποφάσεις για επέκτασή του ή πώς θα γίνει. Το μόνο που μένει να κάνουμε σίγουρα, και δεν θα ασχοληθώ και σήμερα με αυτό πολύ, είναι να βρούμε μια λύση κάποιες ειδικές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη τους διαβητικούς, οι οποίοι έχουν θέσει το ερώτημα ότι δεν έχουν και αυτοί πρόσβαση σε κάποιο φθηνότερο προϊόν και με ενδιαφέρει πολύ. Είναι πολλοί κόσμος και θέλω και τους συμπολίτες μας που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας να τους ρωτήσουμε. Να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ το είδα στο σούπερ μάρκετ με τον κόσμο, τους καταναλωτές. Έχει το καλάθι, ας πούμε, γάλα 1,58 και δίπλα έχει προσφορά επώνυμη μάρκα, όχι του σούπερ μάρκετ. 1,40, 1,30. Γιατί να πάρει το καλάθι και το να μην πάρει. Το καλάθι έχει 1,12. Σε δύο αλυσίδες. Ένα 12. Σε άλλη αλυσίδα έχει ένα 22. Σας είπα, αφήστε την αγορά να λειτουργήσει. Τώρα που είδαν οι αλυσίδες ότι ο Ιδρυανός πουλάει ένα 22, θα το κατεβάσουν και αυτοί. Σας λέω στο ίδιο ράφι. Γάλα, δεν υπάρχει. Οι χαμηλότερες τιμές είναι στο καλάθι. Μην το συζητάτε. Οι χαμηλότερες τιμές στο καλάθι. Επειδή είμαστε στον αέρα, εξηγήστε μας λίγο γιατί προέκυψε αυτή η μείωση των τιμών. Υπήρχε περιθώριο να μειωθούν κι άλλες τιμές? Εμείς στον Νίκη καταναλωτή και στην υπουργική μας απόφαση δεν επιτρέπουμε στο διάστημα της μίας εβδομάδος να αυξάνονται οι τιμές. Δεν απαγορεύουμε όμως να μειώνονται. Ο ανταγωνισμός, επαναλαμβάνω, λειτουργεί. Βλέπει κάθε αλυσίδα τι έχει κάνει άλλη αλυσίδα και πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές και θέλουν να πάρουν πελάτες. Γι' αυτό μας έδωσε ο ανταγωνισμός και ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Γι' αυτό από την αρχή δεχόμαστε να είναι ελεύθερες οι τιμές και ελεύθερη η αγορά για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι μέσα σε μόλις δύο μέρες αρχίζει να έχει αποτέλεσμα. Προσέξτε, είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ θέλω να πω στους συμπολίτες μου που αντιμετωπίζουν το μέτρο με μία επιφύλαξη, που είναι λογικό.
Είναι η αρχή του μέτρου, έχουν δεινοπαθήσει, ο πληθυσμός είναι φρικτός, έχουν χάσει εισόδημα, έχει πιεστεί η ποιότητα της ζωής τους. Θέλουν να δουν ότι κάνουμε κάτι καλύτερο. Θέλω να ξέρουν ότι έχουμε βάλει κάτω το μυαλό μας να δουλέψει, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ. Πράγματι η υποστήριξη των καταναλωτών τις πρώτες μέρες γι' αυτό είναι εντυπωσιακή και πράγματι οι τιμές είναι συγκριτικά, το τονίζω, συγκριτικά καλύτερες. Και θα είναι και καλύτερες όσο ο ανταγωνισμός περισσότερο λειτουργήσει. Αντί δηλαδή να αφήσουμε να επικρατήσει η συνήθις νεοελληνική μας γκρίνια, ας δούμε το θέμα λίγο καλόπιστα. Μιλάω εννοείται και με τη βιομηχανία διαρκώς για να δούμε και στα επώνυμα προϊόντα πόσο μεγαλύτερες προσφορές μπορούν να γίνουν με το καλάθι του νοικοκυριού και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα.